Κύριε Συντηχάκη, τι δεν κάνει σωστά η κυβέρνηση, τι δεν κάνει σωστά η Ευρώπη? Το ζήτημα δεν είναι τι κάνει. Για το ενεργειακό μιλάω, έτσι. Στέκομαι στο κομμάτι ενεργειακό. Το θέμα δεν είναι τι κάνει σωστά ή τι δεν κάνει η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βασικό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας καπιταλιστικός μηχανισμός. Η κυβέρνηση υπηρετεί τα μεγάλα συμφέροντα, την απελευθέρωση στην προκειμένη περίπτωση της ενέργειας. Οι λαοί της Ευρώπης ζουν τις συνέπειες των σφοδρών υπεριαλιστικών συγκρούσεων με αφορμή το πόλεμο στην Ουκρανία και τους σφοδρούς έτσι ανταγωνισμούς ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από τη μία, Ρωσία, Κίνα από την άλλη. Και φυσικά η πανευρωπαϊκή λύση για τη λεγόμενη ενεργειακή κρίση τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει νέα μέτρα που θα στηρίξει τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και θα φορτώσει το λογαριασμό στους λαούς. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει πανάκριβο ρεύμα, περικοπές στην κατανάλωση και φυσικά θα βαθύνει ακόμα περισσότερο η ενεργειακή φτώχεια. Δηλαδή ράβουν κουστούμι στους λαούς προκειμένου να θωρακιστούν τα μονοπόλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Συντηχάκη, τα μέτρα όμως για το κουστούμι που περιγράφετε, τους τα επιβάλλει ο Πούτιν? Ο Πούτιν κάνει τη δική του δουλειά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, που υπηρετούν την απελευθέρωση της ενέργειας και τα ευρωπαϊκά μονοπόλια προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα, κάνουν και αυτή τη δική τους δουλειά. Το ζήτημα είναι ότι την πληρώνουν οι λαοί. Εμείς ως ΚΚΕ πολλές φορές έχουμε θέσει επιτάπητος πολλές προτάσεις που βγαίνουν έξω από το κάδρο αυτής της σύγκρουσης και της υπεράσπισης των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων. Για παράδειγμα, έχουμε πει για την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωση και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, στο φυσικό αέριο, στην ηλεκτρική ενέργεια, ότι θα πρέπει να μειωθεί, να υπάρξει γενναία μείωση και πλαφών στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και στο φυσικό αέριο. Θα καταργηθούν τα χαράτσια στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να μην υπάρχει διακοπή ρεύματος σε όσους δεν μπορούν να ανταποκριθούν στους υπέροχους λογαριασμούς, να υπάρξει διαγραφή χρεών και φυσικά έχουμε κάνει ένα ολόκληρο πλέγμα προτάσεων το πώς αντιλαμβανόμαστε σήμερα την αξιοποίηση των πηγών ενέργειας που έχει η χώρα μας, που η κυβέρνηση όπως και τα υπόλοιπα κόμματα και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ έχουν αποδεχτεί την απολιγνητοποίηση που οδήγησε σε τελική ανάλυση στην μονόπλευρη επιλογή των λύσεων είτε με το υγροποιημένο φυσικό αέριο των Αμερικανών είτε με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Φυσικά εμείς δεν δαιμονοποιούμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θεωρούμε ότι πρέπει να αξιοποιηθούν όλες αυτές οι πηγές ενέργειας, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι προς όφελος των λαών και να υπερασπίσουμε το δικαίωμα να έχει φθηνό ρεύμα όλος ο λαός και να εξυπηρετηθούν τα δικά του συμφέροντα και όχι τα μονοπωλιακά. Απλά λέω ότι το φάσμα του ολικού blackout απλώνεται πάνω από εκατομμύρια λαϊκόνικα κυριά σε επαγγελματίες και φτωχούς αγρότες. Και νομίζω ότι ήδη έχουμε πάρει μια πρώτη γεύση από το νέο τρόπο υπολογισμού των χρεώσεων μέσω των λογαριασμών που λαμβάνει ο κάθε πολίτης. Ωραία. Και εντείνεται με αυτόν τον τρόπο η ενεργειακή φτώχεια. Έχουμε επίσης να κάνουν πάρτι με τα χρήματα του ελληνικού λαού διάφορες εταιρείες με τη χρέωση στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Και φυσικά θα προσθεθεί σε όλα αυτά το νέο πογκρόμ που έρχεται των πληστηριασμών. 40.000, ο στόχος είναι μέχρι το τέλος της χρονιάς να φτάσουν οι πληστηριασμοί στη χώρα μας. Αντιλαμβάνεστε ότι διαμορφώνεται ένα μαύρο τοπίο για τα λαϊκά στρώματα και εδώ είναι η ανάγκη που πρέπει να σηκώσει ανάστημα ο λαός, να στηρίξει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα στη μόνη επιλογή για να μπορεί να αντικρούσει, να αντεπιτεθεί και να ανατρέψει τα σχέδια των μονοπωλιακών ομίλων αλλά και των πολιτικών τους εκπροσώπων. Κύριε Συντηχάκη, σας ακούω. Κύριε Σαράντη, τσακώνεται η κυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, ενώ την ίδια στιγμή έχουν ακριβώς την ίδια στρατηγική ταύτιση. Διότι για το θέμα της απελευθέρωσης της ενέργειας και το γεγονός ότι φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε ευθύνονται οι δικές τους πολιτικές, κανείς δεν λέει κουβέντα γι' αυτό.
Και πραγματικά εδώ εμπέζονται τα νοικοκυριά την ώρα που οι λογαριασμοί εκτοξεύονται στην κυριολεξία. Και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση, τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλώνουν καθαρά ότι θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Μιλάνε ακόμα και για 5-10 χρόνια παρεχειμονιάς. Τους καλούν να ξεχάσουν, για παράδειγμα, την αυθονία. Και την ίδια στιγμή τους λέει ο Πρωθυπουργός ότι θα κάνω τις ανακοινώσεις του αιώνα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το διαφημίζει συνέχεια η κυβέρνηση. Θα λέγαμε ότι είναι πραγματικά χαμένος χρόνος για το λαό. Στην πρωτολογία μου αναφέρθηκα σε συγκεκριμένες προτάσεις του ΚΚΕ, οι οποίες προτάσεις βγαίνουν έξω από το κάδρο που είναι δεσμευμένη και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟ, δεσμευμένοι με την έννοια ότι έχουν ψηφίσει ένα τρίτο μνημόνιο, έχουν αποδεχτεί την ευρωπαϊκή στρατηγική που λέει για ενίσχυση των μονοπωλιακών ομίλων και στον τομέα της ενέργειας. Άλλωστε, τα πολλά χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, ο παχτολός των δισεκατομμυρίων, θα προσαναστολιστεί προς εκεί, να ενισχύσει δηλαδή τους μονοπωλιακούς ομίλους στον τομέα της ενέργειας. Απάντηση στην ενεργειακή φτώχεια, επιτρέψτε μου, με απόλυτη μετριοφροσύνη θα έλεγα, δίνουν οι προτάσεις του ΚΚΕ, που μέρα με τη μέρα επιβεβαιώνονται. Μιλάει κανείς άλλος εκτός από το ΚΚΕ για σχέδιο άμεσης αξιοποίησης εγχώριων πηγών ορυκτών καυσίμων, όπως είναι ο λιγνίτης, κόντρα στις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη ανάπτυξη και το εμπόριο ρήπων? Μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα μιλάει για αυτά. Μιλάει κανείς για την κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας που μας έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ και το εφαρμόζει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, και όλο το συμβάσεων που καθορίζουν τις ρήτρες αναπροσαρμογής? Θα γίνει η απόσυρση της χώρας από τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ρωσία, που έκανε και νήξει ο κύριος Γαϊτάνης μέμφοντας το ΚΚΕ σε σχέση με τον Πούτιν? Γνωρίζει ο κύριος βέβαια Γαϊτάνης ότι το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή καταδίκασε αυτόν τον υπεριαλιστικό πόλεμο στη Ρωσία. Προφανώς δεν είναι κομμουνιστής ο Πούτιν, ούτε είναι η κομμουνιστική Ρωσία. Άρα δεν έχουμε καμία απολύτως δέσμευση. Αντιθέτως, αντιμαχόμαστε την καπιταλιστική Ρωσία, αντιμαχόμαστε το ρόλο του Πούτιν και τα σχέδιά του για την ευρύτερη περιοχή, όπως αντιμαχόμαστε. Απαντήσατε λοιπόν και στο σχόλιο του κυρίου Γαϊτάνη. Και πάμε λοιπόν. Άρα λοιπόν, κανείς δεν. Ένα σχόλιο, κύριε Σαράντη. Κανείς. Πάλι σχόλιο, κύριος Γαϊτάνης. Δηλαδή θα πάρουμε. Όχι, δεν είπα. Απαντήσατε, είπα, στο σχόλιο του κύριου Γαϊτάνη. Αυτό είπα. Απαντήσατε. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, πρόκειται για μέτρα που μόνο το ΚΚΕ αναφέρει, καμία άλλη πολιτική δύναμη, και νομίζω αυτό είναι που κάνει τη διαφορά για το κόμμα. Μπορεί να υπήρξε σύγκληση χθες στην Ολομέλεια της Βουλής για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που αφορά και την υπόθεση του κυρίου Ανδρουλάκη και την υπόθεση 6 χρόνων παρακολουθήσεων των γραφείων της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, αλλά και την υπόθεση των δημοσιογράφων. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι όλοι τους πετάνε την μπάλα στην κερκίδα. Διότι ενώ γίνονται εκατοντάδες, χιλιάδες παρακολουθήσεις πολιτών και ευθύνεται ένα συγκεκριμένο σκοτεινό νομοθετικό θεσμικό πλαίσιο που έχουν ψηφίσει διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις και το έχουν ενισχύσει, δεν λέει απολύτως κανένας για αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Μπορεί να συμφωνήσαμε λοιπόν για την Εξεταστική Επιτροπή, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτές οι Εξεταστικές Επιτροπές ενίοτε μετατρέπονται σε βολικό πεδίο ανάμεσα στα κόμματα, στην προκειμένη περίπτωση Νέα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, για να εξυπηρετήσουν μικροκομματικές σκοπιμότητες. Κύριε Συντηγάκη, δώσουμε τη μάχη στην Εξεταστική Επιτροπή και κυρίως στο λαό για να αποκαλυφθεί αυτό το απαράδεκτο αντιδημοκρατικό και επικίνδυνο νομοθετικό πλαίσιο.